Ένταση επικράτησε σήμερα στη δίκη του πρώην Υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου για την υπόθεση με τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ο Κωνσταντίνος Γιώργιζας θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνε. Θα λέγαμε πολλαπλές εντάσεις, αλλά να αρχίσουμε από την τελευταία Ιωάννα. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος άρχισε να δέχεται ερωτήσεις για τις προσωπικές σημειώσεις που βρέθηκαν και καταθέθηκαν στο γραφείο του. Στο σημείο αυτό, ο ίδιος είπε ότι η εισαγγελέα είναι προκατηλημένη και ότι έχει βγει ήδη απόφαση εναντίον του, με αποτέλεσμα να παρέμβει ο συνήγορός του κ. Παγορόπουλος και να πει στην εισαγγελέα ότι δεν θα έπρεπε να τηρεί αυτή τη στάση. Σε έντονο ύφος, ο πρόεδρος του δικαστηρίου παρενέβη και ζήτησε από τη Φρουρά να βγάλει έξω τον συνήγορο προκειμένου να ηρεμήσει. Λίγη ώρα αργότερα, βέβαια, η διαδικασία συνεχίστηκε, αλλά αυτή την ώρα έχει φτάσει εδώ εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου προκειμένου να δει τι ακριβώς συνέβη, καθώς οι υπόλοιποι συνήγοροι κατήγγειλαν ότι αυτό δεν συνηθίζεται. Η Φρουρά, δηλαδή, του δικαστηρίου να βγάζει έξω συνήγορο υπεράσπιση. Τώρα από εκεί πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Άκης Τσοχατζόπουλος επιχείρησε σήμερα να ξεκινήσει μια ιστορική αναδρομή από το 1996 τη πολιτική σταδιοδρομία του στο ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, ο πρόεδρος τον διέκοψε και του ζήτησε να μπουν στην ουσία τη υπόθεση και να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για χρήματα, εμβάσματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και offshore εταιρείες τις οποίες εμφανίζεται να εμπλέκεται. Να επισημάνουμε ότι κατά το Χατζόπουλο, σύμφωνα με όσα έχει πει μέχρι τώρα, όλα φέρονται να είναι ένα συνοφίλευμα συμπτώσεων και παρεξηγήσεων. Δηλαδή, ρωτήθηκε συγκεκριμένα πώς οι offshore εταιρείες φέρονται να αγόρασαν ακίνητα, τα οποία τελικά κατέλεξαν σε συγγενικά του πρόσωπα. Δεν έδωσε κάποια απάντηση. Για τις offshore εταιρείες επιμένει στη γραμμή που ακολουθεί από χθες ότι ρωτήστε τους ιδιοκτήτες, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τις συγκεκριμένες εταιρείες. Ενώ πριν από λίγο ρωτήθηκε για πρωτότυπο έγγραφο που βρέθηκε στο γραφείο του για τη διάλυση μία από αυτές τις offshore εταιρείες, επίσης δεν έδωσε καμία απάντηση. Μάλιστα, Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.